Επεμβαίνει στη ζωή μας, παριστάνει τον μπαμπά. Το φοβόμουν αυτό. Αλλά τι να κάνω, Μαριάννα μου. Ο πατέρας σας δεν απαντάει στα μηνύματά μου. Ούτε στα τηλέφωνα, ούτε στα mail. Κάποτε τον βλέπαμε και σε μια βιντεοκλήση. Μπορεί να έχει αλλάξει νούμερο και ηλεκτρονική διεύθυνση. Γιατί? Επικηρυγμένος είναι. Μη χειρότερα. Ξέρουμε τι ακριβώς κάνει τόσα χρόνια και πώς ζει. Ο Στέλιος μου είναι ηθικό στοιχείο. Για τον άλλο λέγαμε τώρα, για συνέχισε. Έστειλε το πρωί έναν τύπο να φέρει την Πινελόπη στο σχολείο με το αυτοκίνητο και να παριστάνει ότι είναι σχέση της και καλά. Και αρχίσαν όλοι τα γκόσυπ και να σχολιάζουν. Ποιο? Να την κουτσομπολεύει με τα χειρότερα λόγια. Αλλά μέχρι το μεσημέρι είχε αλλάξει στάση τους και ήταν όλοι πολύ ευγενικοί μαζί της. Ο Ερμής γατάκι. Μόνο που δεν γουργούριζε. Περίεργο δεν είναι? Όχι και τόσο. Γιαγιά, τι έκανες? Ξέχασες το κολατσιό σου σήμερα, αγάπη μου. Σε μένα μιλάς. Σε ξέρω. Ερμή, πώς μιλάς έτσι στη γιαγιά? Εμένα που σου έφερα το μελάτο, το αυγουλάκι σου και την μπανανούλα σου. Μπανανούλα! Από το ψυχιατρίο το έσκασες. Δεν γεύω εδώ. Α, Ερμή, θα σε βάλω τιμωρία όταν γυρίσεις σπίτι και θα το πω και στον πατέρα σου. Πατέρα σου! Ας ήσυχη την Πινελόπη Καλκιά. Διαφορετικά θα έρχομαι κάθε μέρα να επισκέπτομαι τον αγαπημένο μου εγγονό στο σχολείο. Και για αύριο σου έχω σοκολατούχο γάλα και επιδόρπιο γιαουρτιού με μπιρμπιλάκια. Κανόνισε.